Θα τοποθετηθούμε αύριο και για τα άρθρα του νομοσχεδίου. Θεωρώ ότι πραγματικά γίνεται ένα πολύ μεγάλο βήμα, ειδικά στο κομμάτι των κυρώσεων για την κακοποίηση των ζώων και πρωτίστως στον τομέα του παραδειγματισμού της κοινωνίας. Επειδή όμως ρωτήθηκα και με τη νομική μου ιδιότητα, θεωρώ ότι τόσο από τον κανονισμό, αναφέρομαι στο κομμάτι, ρωτήθηκα από τον συνάδελφο τον κύριο Κιλτίδη με την... και με τη νομική μου ιδιότητα, θεωρώ ότι τόσο στο κομμάτι των υιοθεσιών, βάσει και της οδηγίας και του κανονισμού υπάρχει και του ισχύοντος πλαισίου που υπάρχει εδώ, δύναται να γίνουν υιοθεσίες και από τα φιλοζωικά σωματεία. Και αυτό το στηρίζω στο εξής σκεπτικό. Πρώτον, η οδηγία αναφέρεται ιδιοκτήτης ή φυσικό πρόσωπο κανονισμός. Οπότε όταν λέει ιδιοκτήτης ή φυσικό πρόσωπο, προφανώς εννοεί ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί και να μην είναι φυσικό πρόσωπο αφενός. Και αφετέρου ότι ήδη η ίδια μας η νομοθεσία ουσιαστικά δίνοντας τη διαχείριση των αδεσπότων ζώων στους δήμους αποδέχεται τη σπράγμαση ότι ο ίδιος ο Δήμος είναι ο δεσπότης εκείνη τη στιγμή του αδέσποτου ζώου. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι και το φιλοζωικό σωματείο μπορεί να υιοθετήσει και μάλιστα η άποψή μου είναι και επιμένω σε αυτό ότι για να παταχθεί το όποιο εμπόριο υπάρχει είναι προτιμότερο να μπορώ να ελέγχω και τα φιλοζωικά σωματεία ανάλογα με τις υιοθεσίες τις οποίες έχουν κάνει.